Κύριοι συνάδελφοι, πολύ σωστά συζητάμε το θέμα αυτό σήμερα και αν δεν υπήρχαν τα δύο ψηφίσματα θα ετίθετο από μας εκ των προτέρων. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή συνεδριάζουμε κάτω υποτίθεται συνθήκες πανδημίας. Αυτές τις συνθήκες, οι συνθήκες πανδημίας που έφεραν το Περιφερειακό Συμβούλιο να συνεδριάζει με το 10%, με το 20% της δυναμικότητάς του, φανταστείτε τι θα γινότανε στην πανδημία αν εφαρμόζονταν αυτός ο νόμος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι γιατροί, οι ειδικευόμενοι, οι επικουρικοί, οι επιμελητές που ξενυχτούσαν και έκλαιγαν μαζί με τους αρρώστους, άλλοι πέθαιναν, άλλοι ζούσαν, άλλοι υπέφεραν. Φανταστείτε τι θα γινόταν εάν έλεγε ο γιατρός, τέλειωσε το ωράριό μου, πάω να ανοίξω το ιατρείο μου. Αυτό για το άρθρο 10. Δηλαδή, ένα άρθρο, μια διάταξη η οποία ουσιαστικά εμπορευματοποιεί ακόμα περισσότερο την υγεία. Όχι ότι δεν είναι εμπορευματοποιημένη, όχι ότι τόσα χρόνια κομμάτι-κομμάτι δεν αφαιρούνταν είτε από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε από την υποστελέχωση, είτε από τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια από το 2010, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά με έμφαση στην πανδημία, και από το 2015 και μετά έχουμε τους επικουρικούς με αιτήσια άντε το πολύ διετή θητεία και μετά απόλυση. Το ίδιο στους γιατρούς και στους νοσηλευτές. Είναι άλλη μία μάστιγα αυτή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συν το προϋπολογισμό που κάθε χρόνο φεύγει κομμάτι-κομμάτι και το έχουν ρίξει στις δωρεές και το έχουν ρίξει στους εφοπλιστές και στους υψηλά ιστάμενους για να έχουν φοροαπαλλαγές. Εκεί πάμε το σύστημα σε ένα γιγαντιαίο, σε μια γιγαντία σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Εκεί οδηγούν τα πράγματα σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό είχαμε αυτά τα αποτελέσματα στις πλουσιότερες χώρες, Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία, με τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, γιατί από πολύ νωρίτερα είχαν προχωρήσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση και στην πλήρη κατάργηση εκατοντάδων χιλιάδων κλινών και με τόση τεράστια μείωση προσωπικού σε όλες αυτές τις υποτιθέμενες προηγμένες υγειονομικά χώρες. Γιατί είχαν προχωρήσει πολύ νωρίς, μα πάρα πολύ νωρίτερα, είχε προχωρήσει πολύ νωρίτερα η πλήρη ιδιωτικοποίηση. Το δεύτερο που θέλω να πρέπει να τονίσουμε για το άλλο άρθρο που βάζει τους ιδιώτες μέσα. Λέει παραδείγματος χάρη σε μια άγωνη περιοχή στην Κάλυμνο ή στη Δυτική Αττική δεν έχει το τάδε νοσοκομείο ορειλά. Πώς είναι δυνατόν να είναι γόνιμη η περιοχή για έναν ιδιώτη και να μην είναι γόνιμη η περιοχή για μια κρατική παρέμβαση? Που σημαίνει ότι το ίδιο το κράτος με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζει ότι έχεις χρήμα, θα γίνεις καλά. Δεν έχεις χρήμα, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θεωρείται γόνιμη η περιοχή για έναν ιδιώτη, θεωρείται άγονη η περιοχή για την παρέμβαση του κράτους. Αυτό λέει το άρθρο για τη μερική απασχόληση. Άρα λοιπόν στην τάδε περιοχή, στην Κάλυμνο, σε ένα νησί, σε μια ορεινή περιοχή, θα πάει ο ιδιώτης να κάνει μερικές ώρες στο νοσοκομείο να εργαστεί, θα ξαναγυρίσει στο ιατρείο του και πού θα είναι η παρακολούθηση των αρρώστων? Πού είναι τα κίνητρα, τα μισθολογικά και το προσωπικό? Γιατί δεν είναι μόνο ο μισθός. Είπε επίσης το Υπουργείο ότι θα δώσει και με λόγο του Πρωθυπουργού και με το λόγο του Υπουργού ότι θα δώσει κάποια αύξηση στους γιατρούς, η οποία είναι πενιχρότατη. Πού είναι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας δύο φορές, το 2018 που είπε το Συμβούλιο Επικρατείας να έρθουν οι μισθοί των γιατρών στο επίπεδο του 2010 και φέτος επίσης καινούργια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει το ίδιο πράγμα. Ουσιαστικά να έρθουν οι μισθοί των γιατρών δύο φορές με δύο διαφορετικές κυβερνήσεις. Αν ήθελε πραγματικά να αυξήσει τους μισθούς θα σεβόταν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Αυτά είναι ένα γενικό περίγραμμα το τι θα συμβεί στην τσέπη του κάθε αρρώστου και το τι θα συμβεί στα νοσοκομεία και σε μια ενδεχόμενη πραγματική κρίση στο σύστημα υγείας, σε μια ενδεχόμενη πανδημία που πραγματικά από τα τελευταίες δεκαετίες τις έχουμε ζήσει πολλές φορές. Εμείς
πρωτοστατούμε σε όλο αυτόν τον αγώνα. Καλούμε όλο τον κόσμο αύριο να κατέβει στο συλλαλητήριο στη μία η ώρα στο Σύνταγμα. Και σε ό,τι αφορά στο ψήφισμα, η γνώμη μας είναι ότι εφόσον ζητάμε απόσυρση, και προσέξτε, τη λέξη απόσυρση τη λένε όλοι οι υγειονομικοί σύλλογοι της χώρας. Υπάρχουν δεκάδες σύλλογοι νοσοκομειακών γιατρών, δεκάδες σύλλογοι πρωτοβάθμιων σωματείων υγείας, υπάρχουν δεκάδες άλλοι υγειονομικοί σύλλογοι. Δεν βρέθηκε ούτε ένας σύλλογος, μα ούτε ένας, να πει ναι, φέρτε το νομοσχέδιο να ψηφιστεί. Ούτε ένας. Και μιλάει ο Υπουργός για ισχνή μειοψηφία συνδικαλιστών που έκαναν μια συμβολική κατάληψη στο Υπουργείο για να καλέσουν στην αυριανή συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Πού είναι η αποδοχή? Πρέπει να απορριφθεί, επιμένουμε στη λέξη απόρριψη, συνολικά στη λέξη απόρριψη, και εγώ θα παρακαλούσα και τον κύριο συνάδελφο που μίλησε ενδεχομένως και κυρίως το άρθρο 10 να επιμείνουμε στη συνολική απόρριψη. Νομίζω εκεί πρέπει να πάμε και θα είναι ακόμα πιο ισχυρή η θέση του λαού, θα το έλεγα, απέναντι σε αυτό το έκτρωμα που είναι μία ταφόπλακα. Να προσθεθεί στο σύνολο των φορέων και το πανυγειονομικό μέτωπο, όπως το περιγράψατε, να λέει τις δύο λέξεις συνολική απόρριψη. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ.